Πρώτος δρόμος. Δρόμος της ανάπτυξης. Χαλκίδα σχηματάρι. Είναι πια χειροπιαστό. Το βλέπουμε μπροστά μας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτός ο δρόμος. Μαζί με τον προαστιακό. Σημαίνει ότι σε πρώτη φάση η βιωτική μας ακτή γίνεται γλυφάδα, βάρκιζα και βουλιαγμένη μαζί. Καθίστε να δείτε στα επόμενα χρόνια επενδύσεις, αξία γης που θα πάνε. Πλουτίζει ο τόπος μας με αυτά τα έργα. Δεύτερο έργο. Λέπουρα Κάριστος. Ολοκληρώνεται μέσα στο 2010. Όσοι έχετε ταξιδέψει προς τα νότια θα έχετε εντυπωσιαστεί από το κομμάτι που έχει ήδη εκτελεστεί. Και θα είχε ήδη τελειώσει αν δεν υπήρχαν κάποιοι χοντροκέφαλοι στην περιφέρεια που αριόντουσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν σας έλεγα προηγουμένως ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλός μας είναι ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου, εννοώ ανθρώπους σαν τους συγκεκριμένους υπαλλήλους που με προφάσεις επί 9 μήνες κρατούσαν το έργο στάσιμο. Καλά. Για να μην έχουμε σήμερα να σας το παρουσιάσουμε. Αλλά ξεπεράσαμε τις αντιδράσεις τους, ολοκληρώνεται το έργο και μέχρι το 2010 θα πηγαίνετε στην Κάριστο σαν να πηγαίνετε πρώτα στην Αθήνα. Έχουμε τον βόρειο οδικό άξονα. Ένα έργο, αν θέλετε, λόγω οικογενειακής καταγωγής. Έχω δει ότι η έλλειψη αυτού του δρόμου, μάλλον η κατάστασή του σήμερα, δεν έχει στοιχήσει μόνο ευκαιρίες ανάπτυξης, έχει στοιχήσει και ανθρώπινες ζωές. Και νιώθω περήφανος που ολοκληρώνεται επιτέλους η μελέτη του βόρειου οδικού άξονα. Ολοκληρώνεται και μέσα στην άνοιξη του 10 αρχίζουν οι δημοπρατήσεις και προβλέπεται και σύραγγα 3 χιλιόμετρων κάτω από το βουνό. Θα μπαίνεις λίγο παραπάνω από την Καμαρίτσα, θα βγαίνεις λίγο παρακάτω από τον Παγόντα. Έρεται η απομόνωση της Βόρειας Εύβοιας. Φεύγει το μεγάλο εμπόδιο για την ανάπτυξή της. Και δεν χρειάζεται πια να φοβόμαστε για τις ζωές μας άμα πάθουμε το παραμικρό πρόβλημα υγείας και έχει τύχει εκείνη την ημέρα να είναι κλειστό το ορεινό πέρασμα και να έχει σταματήσει και το φεριμπότ. Γιατί έχουμε ζήσει και τέτοια πράγματα. Επιτέλους, ένα έργο που αν θέλετε έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για μένα, γιατί έχω στο γραφείο μου ένα χαρτί, ημερομηνία 1986, υπογραφή Βασίλης και Δίκοπου του πατέρα μου, ζητούσα από τότε τη χρηματοδότηση αυτής της μελέτης. Λοιπόν, η μελέτη χρηματοδοτήθηκε, εκτελείται, ολοκληρώνεται μέσα σε 2 μήνες και αρχίζει η κατασκευή. Το άλλο έργο είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί βγάζει την Εύβοια προς τα έξω, στον έξω κόσμο. Είναι ο δρόμος Χαλκίδα Κίμη, ο νέος δρόμος η Μεσογειακή Χάραξη. Κάνουμε την Κίμη πύλη, όχι μόνο της Εύβοιας, της Ελλάδας, της κεντρικής Ελλάδας, στη Μαύρη Θάλασσα, στις αγορές του Εύξηνου Πόντου, εκεί που πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και αυτό το καταφέραμε ανακηρύσσοντας την Κίμη, λιμάνι εθνικής σημασίας, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωριστεί ως Ευρωπαϊκή Πύλη με άμεση συνέπεια την ένταξη του δρόμου Χαλκίδα-Κίμη στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θα σας πω στη συνέχεια τι συνέβη με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στο παρελθόν. Και έτσι ένας νέος δρόμος που θα είναι μόνο 53 χιλιόμετρα, 53 που είναι σήμερα, που θα φέρει την Κίμη πιο κοντά στην Χαλκίδα και στην Αθήνα και θα μας κάνει την πύλη της Ελλάδας στο Βόρειο Αιγαίο και στη Μαύρη Θάλασσα, την πύλη της κεντρικής Ελλάδας, όλα αυτά τα έχουμε βάλει στο, τα έχουμε δρομολογήσει. Αλλά εμείς δεν κάνουμε το λάθος που κάνανε οι προηγούμενοι. Δεν κοιτάμε μόνο το κέντρο, δεν κοιτάμε μόνο τους βασικούς άξονες, κοιτάμε και την ακόμα πιο ξεχασμένη περιφέρεια της περιφέρειας. Γιατί έχουμε και εδώ τα πιο ξεχασμένα μέρη, τη Λιχάδα και το Καβοντόρο. Στο Καβοντόρο είναι ντροπή η σημερινή κατάσταση. Είναι αδιανόητο στον 21ο αιώνα να έχουν τέτοια χάλια οι δρόμοι κάτω, να θες 2 ώρες για να πας από την Κάριστο στην Αμυγδαλιά. Λοιπόν, ο δρόμος Κάριστος Αμυγδαλιά εντάχθηκε στο ειδικό αναπταξιακό.